Μια δουλειά η οποία παράγεται από ανθρώπους που είναι ΠΑΟΚ και που αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι υπέροχο γιατί στην πραγματικότητα και εμείς έχουμε μια δική μας ουσιαστικά εντεκάδα. Είναι μια δουλειά η οποία γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Είναι μια δουλειά η οποία γίνεται με τρομερά υψηλές απαιτήσεις, αρχικά προσωπικά από τον καθένα και μετέπειτα ως μια συλλογική προσπάθεια. Θέλω να ζητήσω εκ μέρους όλων των αναγνωστών του μέχρι πρώτη ενός περιοδικού, μέχρι δηλαδή να αποφασίσουμε να το κάνουμε ουσιαστικά μια συλλεκτική έκδοση. Συγγνώμη για την καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στην κυκλοφορία του τεύχους ουσιαστικά μετά την κατάκτηση του περσινού κυπέλλου. Αλλά αυτή η καθυστέρηση είναι στο αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Εύχομαι. Έχει γίνει. Το χαιρόμαστε. Ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα που τελείωσε μετά από όλα αυτά. Και θα δανειστώ εδώ μία ατάκα του Δημήτρη του Πέμπτη. Θα πω αυτό το τεύχος ανοίξω παρελθόντο. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο τεύχος λοιπόν που θα είναι ένα ειδικό αφιέρωμα στην κατάκτηση του Λαμπιδάκη. Μέχρι τώρα.